Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το Ναυάγιο». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Αλίκη δηλώνει στους ναυαγούς ότι είναι αποφασισμένη να καταθέσει, αλλά ο Παντελίδης κρύβει έναν άσο στο μανίκι του. Την ίδια στιγμή η Στέλλα ζητάει από το Σάβα να βοηθήσει την Ειρήνη να βρει και να πάρει πίσω το μωρό. Παράλληλα, η Δήμητρα καταλαβαίνει τι είναι θαμμένο κάτω από τις 30 φυλιές. Πρόκειται για ένα πτώμα και δεν θα σταματήσει μέχρι να ανακαλύψει σε ποιον ανήκει. Όλα δείχνουν πως το τέλος του Ιπποκράτη πλησιάζει. Παράλληλα στο δικαστήριο, οι καταθέσεις του Άγγελου, της Μαρίας και του Στελή είναι κόλαφος για τον εφοπλιστή Βασιλείου και συγκινούν το ακρατήριο. Την ίδια στιγμή, η Θοδώρα, συγκλονισμένη μετά τις αποκαλύψεις του Δημήτρη, αποφασίζει να φύγει για την Αθήνα για να λογαριαστεί με τη μητέρα της. Θέλει να της τα πει ένα χεράκι που τόσα χρόνια της κράτησε κρυφή την πραγματική της ταυτότητα και της στέρισε τον πατέρα της. Την ίδια ώρα, ο Ιπποκράτης καλείται από το λιμενικό για να αναγνωρίσει το πτώμα της Ευγενίας και αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι, αφήνοντας μόνη την Ειρήνη. Η Στέλλα είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει τι γίνεται με την κλινική και το εμπόριο ρεφών και ζητάει από τη Μαριάννα να συναντηθούν. Στο μεταξύ, η Δήμητρα και η Ειρήνη βρίσκουν την ευκαιρία να βγουν στον κήπο, αποφασισμένες να ανακαλύψουν που είναι θαμμένο το πτώμα της Κλέρης. Η αλήθεια τη συγκλονίζει. Πλέον είναι πεπισμένες για το πόσο αδίστακτος είναι ο Ιπποκράτης και καταστρώνουν ένα σχέδιο για να αποδράσουν, παίρνοντας μαζί και τον Ορφέα. Πρώτα όμως ειδοποιούν την αστυνομία. Παράλληλα, ο Στελής που θα μάθει από τη Λαμπρίνη την αλήθεια για τον Ιπποκράτη τρέχει να τον αντιμετωπίσει, παίρνοντας μαζί του ένα πιστόλι. Έχει φτάσει η στιγμή που όλα θα τελειώσουν.